Κάτω τα χέρια από τον Πανίκο Δημητριάδη, διαμηνύει εμέσω πλην σαφώ ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα αντικρίσουμε αρνητικά οποιαδήποτε προσπάθεια άσκηση πίεση ή απειλή ή υπόσκαψη τη ανεξαρτησία τη Κεντρική Τράπεζα. Τι δηλώσει ντράκη που έγιναν στην Ουάσιγκτον, σχολίασε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Χρήστο Τηλιανίδη, αναφέρει ότι ο πρόεδρο και η κυβέρνηση είναι προσιλωμένοι στη διαφύλαξη τη ανεξαρτησία όλων των θεσμών και τη Κεντρική Τράπεζα. Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Τράπεζα, όλε οι ενέργειε τη κυβέρνηση είναι πλήρω εναρμονισμένε με το Σύνταγμα τη Κυπριακή Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό και εκτιμένο και, βέβαια, τους κανόνες του κανόνε του ευρωσυστήματο. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα από δηλώσει Ευρωπαίων αξιωματούχων, με του οποίου η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνδιαβούλευση στο ανώτατο επίπεδο. Οι συστάσεις Δράκη έδωσαν το έναυσμα για αντιπαράθεση κυβέρνηση Ακέλ ΑΚΕΛ-ΔΙΣΥ με την εμπλοκή των οικολογών. Οι κυβερνώντε εδώ και μήνε συγκρούονται με τον διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα, ο οποίο παραμένει αμετακίνητο παρά τι απειλέ για διώξει και πάυσει, εισπράττοντα αυτή την φορά την αντίδραση του κυρίου Δράκη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται χειρισμοί επιπόλαιοι και αδέξιοι το κόστο των οποίων πληρώνει η Κύπρο και ο λαό μα. Η δήλωση εκπροσώπου του ΑΚΕΛ προκαλεί ερωτηματικά, ειδικότερα μετά τη γνωστή δήλωση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Δημητριάδη να παραιτηθεί. Ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν για το χειρισμό τη έκτακτη ρευστότητα ΕΛΑ ή άλλα ανάλογα θέματα θα κρυθούν όταν χρειάζεται από τη δικαιοσύνη και με κριτήριο πάντα του ισχύοντε κανονισμού. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για πολιτικέ πιέσει, αλλά για σεβασμό τη ίδια τη θεσμική τάξη και των κανονισμών. Η ανεξαρτησία τη Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ανώτερη τη ανεξαρτησία τη Κυπριακή Δημοκρατία για την οποία χύθηκε τόσο αίμα. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε δικαιώσει τον Τράκη, τον Δημητριάδη ή τον οποιοδήποτε άλλο κύριο που η κυβέρνηση με του άτσαλου χειρισμού τη δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει. Ο Γιώργο Περδίκη χαρακτήρισε εκ του πονηρού την ανακοίνωση του Ακέλ με την οποία, όπω λέγει, στρέφει τα πειρά του εναντίον τη κυβέρνηση μόνο.